Στο 15 ο Γαλάτης, ο γνωστός Γαλάτης, και αυτός έστειλε όχι μόνο τις ευχές, αλλά άγγιξε το πραγματικό μήνυμα και πνεύμα των Χριστουγέννων, ο οποίος πλέον αποκτάει και αυτός, όπως και ο Παπανδρέου παλιότερα στην εκπομπή μας, μια άλλη διάσταση. Είμαι τόσο ευτυχισμένος που είμαι μαζί σας, γι' αυτό σας έφερα και την μουσική των Αγγέλων να την ακούσετε. Να ζήσετε λίγες στιγμές με πολλή ευαισθησία, με πολλή αγάπη, γιατί αυτές οι γιορτές δεν είναι μόνο γλέντι, ξενυχτή, κρεπάλι, δώρα, μουσική, κλάπι. Πέστα. Γίνηκαν και για κάποιο σκοπό. Γεννήθηκε ο Χριστός. Γεννήθηκε για να τον σταυρώσουμε μετά από 40 μέρες. Πόσες μέρες είναι. Δεν ήταν ακριβώς 40, αλλά τέλος πάντων. Μην ανησυχείτε, κύριε Σιγητή. Το τσεντλάκ φταίει από Αράχοβα προς Αθήνα. Δεν παθαίνει. Θα τραγουδήσει, θα συνέλθει ο άνθρωπος. Μάθαμε και το νέμα γιατί γεννήθηκε. Για να το σταυρώσουμε να έχουμε κάτι. Αλλιώς τώρα πώς θα είχαμε Πάσχα, κατάλαβες. Είναι το ένα φερνητά. Συγκινούνται από εκεί. Ο Χριστός, αγαπητέ να σκεφτεί. Όλα αυτά τα έκανε για να την πέφτουμε εμείς οι Έλληνες. Και φαντάζου τώρα δηλαδή να μην είχε γεννηθεί ή να μην το σταυρώνα. Τι θα κάναμε τέτοια εποχή. Με μια πρωτομαγιά και μια. Όχι, τι δεν τη χρειάζεται. Με δύο-τρεις επαναστάσεις μόνο. Α το διευκρινίσουμε κάπως του Γαλάτη ότι ο Χριστός δεν σταυρώθηκε βρέφος 40 ημερών. Είχε περάσει και 33 χρόνια. Έτσι. Αφού το είπε ο Γαλάτης ότι γεννήθηκε και 40 μέρες μετά το σταυρώσανε. Πάτε να κάνουμε λάθος τόσα χρόνια. Ήταν το μοναδικό μόνο 40 μέρες που και μουσα. Αυτό είναι για το Γαλάτη, αυτά είναι άσε υψηλή ραπτική άσταση. Τα έχει λίγο περίεργα. Μεγάλο έδειχνε. Στο νούμερο 14, κυρίες και κύριοι, επίσης το. Σταυρός, πραγματάκι. Μικρός σταυρός. Και ήταν τηλεοπτικό εφέ. Πώς κάνουν στις κινηματογραφικές ταινίες που παίρνουν μικρά σπιτάκια, τα δείχνουν να καίγονται. Ήταν 40 μακέτα. Ναι, 40 ημερών. Μακέτα. Στο 14, ναι, ξέρω. Μα δεν το βλέπει μια πάνα που φορούσε συνέχεια άμα το δεις. Γι' αυτό φορούσε την πάνα. Πάνω. Αν δεν πεινεί. Ήταν 40 ημερών. Όχι, δεν πάμε στο λέξιμο. Δεν φταίμε εμείς ο Γαλάτης τα πέντε, εντάξει. Τα λέμε και αυτά. Και μία διευκρίνηση πώς βγάζουν οι εκπομπές, μην το επιχειρήσετε αυτό σπίτι, για τον Μητροπολίτη Άνθιμο και για όλους. Με κάθε σεβασμό. Με κάθε σεβασμό. Με κάθε σεβασμό.